έχω προαναγγείλει ότι θα κάνουμε ένα θέμα το οποίο το θεωρώ ύπουλο. Και το θεωρώ ύπουλο γιατί μένουμε συνήθως στο ότι, ξέρω εγώ, τα ναρκωτικά, η κουβέντα περιορίζεται μόνο σε αυτά. Υπάρχουν όμως ουσίες που είναι ύπουλες, όπως το αλκοόλ για παράδειγμα. Και είχαμε σε προηγούμενη συνομιλία με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ υποσχεθεί ότι θα τα ανοίξουμε αυτό το θέμα με αφορμή την ύπαρξη μιας δομής, τη μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις νόμιμες εξαρτήσεις. Ο ΟΚΑΝΑ πρωτοστατεί έτσι κι αλλιώς, είναι ο μεγαλύτερος φορέας αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και των εξαρτητικών συμπεριφορών και του εθισμού στην Ελλάδα. Παρέχει λοιπόν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, υποστηρίζοντας και την πρόληψη, και αυτό ίσως είναι πολύ σημαντικό, το σημαντικότερο κεφάλαιο. Πέρα από τη μείωση της βλάβης, πέρα από τη θεραπεία, πέρα από την κοινωνική επανένταξη των ατόμων που κάνουν χρήση ουσιών, νομίζω ότι η πρόληψη είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Η μονάδα λοιπόν απεξάρτησης από το αλκοόλ του ΟΚΑΝΑ έχει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υποστήριξης και βραχίας παρέμβασης σε όλες τις επιμέρους ομάδες. Απλώς λέω ότι είναι ύπουλο το αλκοόλ, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι μόνο τα ναρκωτικά κάνουν κακό. Το αλκοόλ είναι κάτι το οποίο αθρηστικά μπορεί να οδηγήσει και σε άλλου είδους μονοπάτια. Μια δομή που στελεχώνεται με εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα και θα μας τα πούν τώρα αναλυτικά. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσουμε με τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ και τον ευχαριστώ πολύ, τον κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη, αλλά είναι κοντά μας και ο κύριος Χρήστος Τσαγκαράκης, είναι ψυχίατρος και υπεύθυνος της μονάδας, της συγκεκριμένης μονάδας του ΟΚΑΝΑ. Οπότε είναι και οι δύο σε μια τηλεφωνική γραμμή και έτσι θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε έναν ωραίο και χρήσιμο διάλογο. Και θα σας παρακαλούσα να ακούσετε με προσοχή αυτά που θα πούμε. Κύριε Θεοχάρη, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω ότι ήμασταν συνεπείς σε αυτό που υποσχεθήκαμε και υπάρχει και κάτι ακόμη που θα κάνουμε στο μέλλον και θα το πούμε κλείνοντας αυτή την κουβέντα μας. Πρώτα απ' όλα, να μιλήσουμε λίγο για την συγκεκριμένη μονάδα του ΟΚΑΝΑ. Αναφέρομαι στη μονάδα απεξάρτηση από το αλκοόλ. Αν μπορούσαμε όμως εισαγωγικά να πούμε δύο λόγια και για το ποιο είναι το πρόβλημα, τι είδους διαστάσεις έχει το πρόβλημα στη χώρα μας. Δεν αναφέρομαι σε ποσοτικά δεδομένα, δεν έχει κανένα νόημα αυτό. Ιδίως έτσι την δική σας εκτίμηση από αυτό που ζείτε και βιώνετε από την ύπαρξη αυτής της μονάδας. Και θα είναι και ένα ερώτημα που θα το κάνω και στον κύριο Τσαγκαράκη αυτό μετά. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ που αυτή τη στιγμή λειτουργεί στην Καλλιθέα είναι μια μονάδα που ασχολείται με το αλκοόλ αλλά και τις νόμιμες εξαρτήσεις. Ναι. Είναι όπως σωστά αυτό που είπατε, τις εξαρτητικές συμπεριφορές που βλέπουμε ότι έχουν αρχίσει και ανοίγουν σε αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Το αλκοόλ είναι ένα μεγάλο θέμα, είναι ένα πολύ σοβαρό και το βλέπουμε και από διάφορα στοιχεία. Δηλαδή από έρευνες που δείχνουν ακόμα και στους ανήλικους, τη γνωστή ΕΣΠΑΤ, βλέπουμε μια τάση αύξησης της χρήσης του αλκοόλ σε νεαρά παιδιά. Mm-hmm. Επίσης εμείς το βλέπουμε σε ένα άλλο επίπεδο από την πρωτοβάθμια φροντίδα στα πολυδύναμα που έχουμε. Βλέπουμε ότι αυτοί που έρχονται να αναζητήσουν βοήθεια, mm-hmm. άρα δηλαδή έχουν εθιστεί και έχουν μια συμπεριφορά διαφορετική και που τους δημιουργεί διάφορα προβλήματα, είτε στο οικογενειακό περιβάλλον είτε στο κοινωνικό. Και στο εργασιακό επίσης, έτσι. Στο εργασιακό, σε όλα, ναι. Σε όλα τα περιβάλλοντα που συναναστρέφονται. Βλέπουμε ένα 39% των αιτημάτων αυτών να αφορούν πρώτα απ' όλα αλκοόλ και μετά να πηγαίνουμε στο διαδίκτυο, ένα 12% ναι. περίπου. Οπότε αυτό βλέπουμε ότι τελικά είναι μια παγιωμένη τάση το αλκοόλ να έχει επηρεάσει τη ζωή μας σημαντικά. Mm-hmm. Πρέπει να το δούμε γιατί, όπως είπατε πολύ σωστά, έχει κάποιες ύπουλες διαδρομές, θα το έλεγα εγώ, με τη λογική ότι ο εθισμός είναι πολύ πιο δύσκολος του αλκοόλ, θα μας τα πει και ο κύριος Τσαγκαράκης, αλλά είναι και, έχει και πολλές συνοδές, τέλος πάντων συνοδά προβλήματα, από σωματικά, παθολογικά και διάφορα άλλα θέματα. Ωραία, να ρωτήσω τον κύριο Τσαγκαράκη το εξής, ο οποίος είναι και ψυχίατρος και υπεύθυνος της συγκεκριμένης μονάδας. Αν θα θέλαμε να ορίσουμε με απλά λόγια, ίσως λίγο αφαιρετικά, ποιος είναι αλκοολικός. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ και για την επικοινωνία.
Εγώ ευχαριστώ. Θα έλεγα ότι το σημαντικό στοιχείο στον ορισμό ενός ανθρώπου που έχει πρόβλημα με το αλκοόλ είναι η δυσκολία ελέγχου της σχέσης του με το αλκοόλ. Γιατί το αλκοόλ είναι, η κατανάλωση του αλκοόλ από όλους μας είναι μια πράξη ευθύνης. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε την κατανάλωση και έτσι έχουμε προβλήματα στην καθημερινή μας ζωή σε όλους τους τομείς, αυτό είναι ένας εύκολος τρόπος να το γνωρίσει κανείς. Υπάρχει βέβαια και πιο συγκεκριμένος ορισμός. Mm-hmm. Λέμε ότι η κατάχρηση αλκοόλ είναι ένας δυσπροσαρμοστικός τρόπος χρήσης που ακριβώς οδηγεί σε αδυναμία ελέγχου του αλκοόλ και επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις. Και όταν πάμε σε ένα επιπλέον, περάσουμε ένα επιπλέον στάδιο όπου έχουμε και φαινόμενα ανοχής και στέρησης, δηλαδή ανοχής σημαίνει χρειαζόμαστε όλο και περισσότερο αλκοόλ για να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα σε αυτό που νιώθουμε και έχουμε και συμπτώματα στέρησης, και όταν το αλκοόλ πια κυριαρχεί στη ζωή μας, τότε έχουμε και εξάρτηση. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και η συμπεριφορά μας σε κάποιο επίπεδο, κύριε Τσαγκαράκη? Σαφώς. Όπως και σε όλες τις εξαρτήσεις, όταν το κεντρικό σημείο της εξάρτησης στην προκειμένη περίπτωση του αλκοόλ είναι το βασικό στοιχείο, όλα τα υπόλοιπα παίρνουν μια δευτερεύουσα θέση και έτσι και τα ρίσκα που συμπεριλαμβάνει αυτό γίνονται έντονα. Είτε αυτά είναι ρίσκα στην καθημερινή μας ζωή, στη δουλειά μας, στην οδήγηση και σε όλα αυτά, είτε είναι ρίσκα υγείας, όπως είπε και ο κ. Θεοχάρης, ρίσκα στην φυσική μας υγεία, στην παθολογικά ρίσκα, είτε και πολύ σημαντικά ψυχιατρικά και νευρολογικά προβλήματα που μπορεί να προκαλέσει η χρήση του αλκοόλ. Μάλιστα. Να ρωτήσω πριν πάμε πάλι στον κύριο Θεοχάρη το εξής. Τι είδους άνθρωποι, ή μάλλον να το πω, τι είδους περιπτώσεις είναι αυτές που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει πρόβλημα και έρχονται και ζητάνε βοήθεια, ή πόσο εύκολο είναι να αντιληφθεί κάποιος ότι έχω πρόβλημα, να το παραδεχτεί και να έρθει σε εσάς να ζητήσει βοήθεια? Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το α και το ω. Ακριβώς. Και είναι μια πράξη δύσκολη αλλά και πολύ σημαντική για αυτούς που έρχονται και μας βλέπουν, δεδομένη την θέση που έχει, που καταλαβαίνουμε να έχει συχνά η κοινωνία σε σχέση με τις εξαρτήσεις. Θα έλεγα ότι βλέπουμε ανθρώπους από κάθε φύλο, ηλικία, κοινωνικό κοινωνική διαστομάτωση, επαγγέλματα κτλ. Αυτό που συχνά οδηγεί τους ανθρώπους που μας βλέπουν να έρθουν να μας δουν είναι ότι μπορεί να συμβεί κάτι στην καθημερινή τους ζωή που τους είναι σαν ένα σημείο που τους ξυπνά. Ένα καμπανάκι, ας πούμε. Κάτι που συνέβη οδηγώντας το αυτοκίνητο, είτε κάτι που συνέβη στη δουλειά, κάποιο επεισόδιο αλλαγής συμπεριφοράς με τους δικούς τους. Έχουμε συχνά προβλήματα βίας συμπεριφοράς που συνδυάζονται με το αλκοόλ, για παράδειγμα. Συχνά η οικογένειά τους τους το επισημαίνει και έτσι έχουμε όλη την οικογένεια να προσπαθεί να, και όπως είναι και σημαντικό, να υποστηρίζει τον άνθρωπο που έρχεται να μας δει. Και αυτό και βεβαίως εν τέλει συχνά είναι όταν έχουμε εξάρτηση είναι και τα φυσικά συμπτώματα της της εξάρτησης και της στέρησης που τους οδηγούν στον άρθρο να μας δούμε. Μάλιστα. Να πάμε στον κύριο Θεοχάρη, τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, και θέλω να ρωτήσω τώρα, να έρθουμε λίγο στη συγκεκριμένη μονάδα, πώς λειτουργεί, όχι τα διαδικαστικά, που αυτά νομίζω ότι έτσι και αλλιώς όσοι ενδιαφέρονται θα το δουν από κοντά, αλλά γενικώς ποιος είναι ο στόχος και τι είδους παρέμβαση μπορεί να παρέχει μια τέτοια μονάδα. Η οποία είναι στην Καλλιθέα, όπως είπαμε, έτσι. Στην Καλλιθέα, σωστά. Ωραία. Είναι στην Καλλιθέα και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι στην Καλλιθέα και έχουμε μια πολύ καλή συνέργεια και με το Δήμο της Καλλιθέας αλλά και με το Σωματείο Θησέας που έχει μια ιστορία στο κομμάτι αυτό και λειτουργούμε συνεργατικά σε αυτό το επίπεδο. Ωραία. Η στόχη ουσιαστικά αυτής της μονάδας είναι να γίνει μια έγκαιρη παρέμβαση, να υπάρξει όλη αυτή η εξατομικευμένη θεραπευτική τέλος πάντων παρέμβαση, αλλά και παράλληλα να υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες δράσεις που θα ευαισθητοποιήσουν, θα ενημερώσουν τον γενικότερο πληθυσμό για το πρόβλημα του αλκοόλ.
δεν μιλάμε μόνο για την παρέμβαση τη θεραπευτική, αλλά μιλάμε και για μια ενημέρωση, αλλά ακόμα και προληπτικά, δηλαδή μπορεί να γίνει προληπτικά, έτσι, μάλιστα. Αυτό, γι' αυτό και υπάρχει αυτή η συνεργασία που σας είπα με το Σωματείο Θησέας, έτσι. Και προφανώς θα ήταν πολύ ωραίο, δεν ξέρω αν γίνεται και αν είναι εφικτό. Βέβαια τώρα θα μου πείτε είχαμε και την πανδημία, αλλά ίσως ένα άνοιγμα κυρίως σε σχολεία και τα λοιπά, ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να ενημερώνει, γιατί το ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο έτσι δεν μένει το μυαλό τόσο εύκολα και η σκέψη. Αν δεν είναι ναρκωτικά, που εκεί η κουβέντα είναι πολύ μεγάλη, με το αλκοόλ ακόμα και σε μικρότερες ηλικίες υπάρχει αυτό το όριο, ξέρω εγώ, στην κατανάλωση. Δεν νομίζω ότι ισχύει σε πολλές περιπτώσεις. Άσε που τα παιδιά σήμερα φαίνονται πολύ μεγαλύτερα. Έτσι, ποιος θα ζητήσει τώρα ταυτότητα? Εδώ είχαμε μαγαζί που βρέθηκε και να κάνει ποτά μπόμπες στην Ιερά Οδό. Ούτε μάθαμε ποτέ ποιο ήταν το μαγαζί. Μπήκε ένας μέσα ο αυτοφοράκας και είχε ένα τόνο ποτά μπόμπες. Γιατί και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Υπάρχει από την εμπειρία που έχετε, κύριε Θεοχάρη, κινητοποίηση σε κοινωνικό επίπεδο έτσι ώστε να ζητάει βοήθεια ο κόσμος, έστω και προληπτικά να έρθει να ενημερωθεί, αλλά πόσο δε μάλλον όταν χρειάζεται κάποια θεραπεία? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς παράλληλα με όλες αυτές τις μονάδες που λειτουργούμε έχουμε αυτή την θα έλεγα αιχμή του δόρατος, και αυτή που είναι η πρόληψη, και έχουμε 75 κέντρα πρόληψης σε όλη τη χώρα που πηγαίνουν ακριβώς σε αυτό τον πληθυσμό, τον νεανικό πληθυσμό, στα σχολεία, και τους ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν για όλα αυτά τα προβλήματα, μεταξύ αυτών και το αλκοόλ. Οπότε απευθυνόμαστε σε έναν μαθητικό πληθυσμό, αλλά και στις οικογένειές τους, στους γονείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε το κομμάτι και να ενοχοποιήσουμε, γιατί έχει απενοχοποιηθεί το αλκοόλ και γι' αυτό γίνεται η χρήση ίσως η πιο ευρεία. Με τη λογική ότι όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι οικογενειακό και βλέπουν τα παιδιά ότι μπορούμε να πιούμε από 1 έως 10 ποτήρια κρασί, ναι, χωρίς μέτρο, ναι, καταλαβαίνετε ότι αυτό στο μυαλό ενός παιδιού περνάει πολύ διαφορετικά και σχηματοποιείται έτσι μια νοοτροπία, ναι, που απενεχοποιεί το αλκοόλ και το τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτό στο σώμα μας, στη ζωή μας, στην κοινωνική, στην οικογενειακή και ούτω καθεξής. Οπότε δουλεύουμε στο κομμάτι αυτό με τα παιδιά, ενημερώνοντας, βοηθώντας τους καθηγητές να τους ευαισθητοποιήσουμε, βοηθώντας τους γονείς επίσης να τους ευαισθητοποιήσουμε, και όποτε χρειάζεται κάποια παρέμβαση στο επίπεδο πρόληψης, τα κέντρα πρόληψης μπορούν να βοηθήσουν από συμβουλευτική υποστήριξη μέχρι κάποια παραπομπή που μπορεί να γίνει σε πιο εξειδικευμένη δομή. Μάλιστα. Οπότε αυτό υπάρχει μία, ωραία, αλλά ωραία, χρειάζεται ακόμη περισσότερο. Εντάξει. Να το καταλάβει ο κόσμος. Να ρωτήσω τον κύριο Τσακαράκη το εξής. Επειδή αναφερθήκαμε σε εξαρτητικές συμπεριφορές, προφανώς εδώ είναι και ο τζόγος, είναι και το διαδίκτυο, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Αυτά είναι κεφάλαια που επίσης τα ανοίγει εύκολα ο κόσμος. Ζητούν εύκολα βοήθεια για αυτά? Αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο έχουμε λιγότερη επαφή με το κοινό, δηλαδή έχονται λιγότεροι άνθρωποι, αν θέλετε. Όμως πιστεύω πως καθώς θα γίνει γνωστή η παρουσία τέτοιων μονάδων στην κοινωνία, ελπίζω να αυξηθεί και ο αριθμός των ανθρώπων που έρχονται να μας δούμε. Όσον αφορά το συγκεκριμένα το διαδίκτυο, να πω λίγο ότι το χρησιμοποιούμε πολύ σαν όρο και το χρησιμοποιώ και εγώ μια φορά. Είναι σημαντικό βέβαια να το συγκεκριμενοποιήσουμε, γιατί πλέον το διαδίκτυο είναι παντού, είναι στην ουσία ένα μέρος του χώρου στον οποίο λειτουργούμε. Όταν λοιπόν λέμε, αν θέλετε, εθισμός στο διαδίκτυο, είναι πολύ σημαντικό να συγκεκριμενοποιούμε τα πράγματα. Και ίσως είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν έχει συγκεκριμενοποιηθεί ακόμα ο ορισμός. Καλά, κοιτάξτε όμως, να το πω πάρα πολύ απλά. Όταν το πρώτο πράγμα που κάνουμε όταν ξυπνάμε είναι να πιάσουμε το κινητό, να δούμε τι, πώς και τα λοιπά, να έχουμε μήνυμα, αυτό είναι μια μορφή εθισμού, πώς να το κάνουμε. Ή ας πούμε, εγώ να το πω διαφορετικά. Εχθές έπεσε το δίκτυο που έχω για αρκετές ώρες ξημερώματα και ήμουν, λες και ήμουν μισός. Γιατί το είχα συνδέσει και με τη δουλειά, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και κάτι έλειπε το οποίο το θεωρούσα πάρα πολύ σημαντικό. Σαφώς, σαφώς. Και δεν το αγνοώ καθόλου αυτό. Να πω λίγο, και ίσως αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν έχει και πολύ σημασία, αλλά
είναι ίσως ενδιαφέρον να επισημάνω ότι αυτή τη στιγμή επίσημος ορισμός υπάρχει μόνο για τα βιντεοπαιχνίδια, για όσον αφορά τον ορισμό. Ναι. Όσον αφορά το διαδίκτυο, υπάρχουν συμπεριφορές που ασαφώς είναι εθιστικές και το βλέπουμε κατά περίπτωση. Ναι. Α, κατά περίπτωση, έτσι. Μάλιστα. Βέβαια. Και προφανώς υπάρχουν εξειδικευμένες θεραπευτικές δομές γι' αυτό, έτσι υποψιάζομαι. Θα έλεγα, έχουν αρχίσει, νομίζω υπάρχουν στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος, το ΚΕΘΕΑ έχει κάποιες δομές που ασχολούνται με αυτό. Mm-hmm. Εμείς είμαστε νομίζω οι πρώτοι, είμαστε η πρώτη μονάδα του ΟΚΑΝΑ που θα αρχίσει να ασχολείται με αυτό. Ωραία, ωραία. Και γενικά πρέπει να πω ότι όσον αφορά αυτό που λέμε διαδίκτυο, βιντεοπαιχνίδι κτλ. Είναι μια... Η θεραπεία και η προσέγγιση αυτών των προβλημάτων είναι σε εξέλιξη. Δεν είναι και κάτι καινούριο και για τους ψυχίατρους. Μάλιστα. Έτσι προσπαθούμε και εμείς να βρούμε την καλύτερη... Είναι η σημεία του καιρού μας, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, κύριε Θεοχάρη, έχουμε ένα επόμενο κεφάλαιο το οποίο θα ανοίξουμε κάποια στιγμή. Δώστε μας τον τίτλο. Λοιπόν, έχουμε μια ευτυχή συγκυρία να έχουμε αυτή τη στιγμή ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στην άμεση πρόσβαση. Και αυτό συμπληρώθηκε με τη δημιουργία ενός κέντρου ημέρας και ενός συγκροτηρίου στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Ένα κέντρο ημέρας το οποίο μπορεί να απασχολήσει μέχρι 200 άτομα την ημέρα. Ναι. Και ένα υπνοτήριο που μπορεί να φιλοξενήσει 90 άστεγους συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, στο κέντρο της Αθήνας. Είναι μια πραγματικά πολύ μεγάλη συμβολή στο κομμάτι και της αστεγίας αλλά και της φροντίδας. Και μιλάμε γενικά γιατί είναι μια δομή που αφορά αστέγους και αστέγους εξαρτημένους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πιο διευρυμένο. Οπότε είναι το επόμενο κεφάλαιο που θα ανοίξουμε. Περιμένω όποτε έχετε χρόνο να το πιάσουμε και αυτό. Βεβαίως. Ειλικρινά ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Δεν λύνεται εδώ το θέμα. Απλώς ήθελα να το αγγίξουμε λιγάκι για να ξέρει ο κόσμος ότι υπάρχει και αυτό. Έτσι. Τώρα στην Καλλιθέα είναι, αν κάποιος το ψάξει και στη μηχανή αναζήτηση θα βρει και τους τρόπους επικοινωνίας, δεν είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ευχαριστούμε λοιπόν τον πρόεδρο του ΟΚΑΝΑ, τον κύριο Αθανάσιο Θεοχάρη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχαριστούμε. Και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Χρήστο Τσαγκάρα, είναι ψυχίατρος υπεύθυνος της μονάδας του ΟΚΑΝΑ, αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα στην Καλλιθέα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό το θέμα, το ξαναλέω. Θεωρώ το αλκοόλ ύπουλη ιστορία. Και σε πολύ μικρές ηλικίες. Οπότε να ξέρετε ότι και προληπτικά μπορείτε να έχετε μια επικοινωνία. Μπείτε στη μηχανή αναζήτησης, βάλτε μέσα μονάδα απεξάρτησης από το αλκοόλ και τις νόμιμες εξαρτήσεις, ΟΚΑΝΑ, στην Καλλιθέα. Θα βρείτε τρόπους επικοινωνίας και ό,τι θέλετε εκεί οι άνθρωποι θα σας εξυπηρετήσουν.